βρήκαμε και το γνωρίζετε στη Βουλή σε δύο δόσεις σημαντικό αρχιακό υλικό. Το ένα ήταν για όλη την περίοδο της δικτατορίας, διότι εκεί μέσα ήταν η συμβουλευτική του Παπαδόπουλου. Αυτό το υλικό λοιπόν ήταν από την αβελτηρία του ελληνικού κράτους, των κυβερνήσεων, της Βουλής κτλ. Όλο αυτό το υλικό της επταετίας σε εκατοντάδες φακέλους και σε ράφια και τα λοιπά, μέσα σε ένα δωμάτιο, όχι στο υπόγειο, ήταν στο ισόγειο, απλώς ήταν κάπου που δεν ήταν εύκολα προσπελάσιμο, δηλαδή να περνάει κόσμος απέξω, δεν ήταν πουθενά κρυμμένο. Αυτό λοιπόν το δωμάτιο απλά δεν είχε ανοίξει για 44 χρόνια. Είχε σπασμένα παράθυρα, μπαίνανε μέσα πουλιά. Μου δόθηκε ευκαιρία να αν αντιληφθώ για μια ακόμα φορά το πόσο υπεύθυνοι είμαστε όσοι είμαστε υπεύθυνοι, για όσο καιρό είμαστε υπεύθυνοι και υπεύθυνε, για να αναδεικνύουμε και να ανοίγουμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι δυνατόν να τα περνάμε από δίπλα, δεν είναι δυνατόν από καμία κυβέρνηση παρά ελάχιστο ποσοστό παραγματος από τους υπουργούς που ήμασταν ή τους έχοντες κάποια αξιώματα να μην έχουν δοθεί τα αρχεία του, τα γενικά αρχεία του κράτους όπως νόμος ορίζει. Αυτή η κατάσταση λοιπόν ελπίζω με τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή μέσα στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει με ένα τέτοιο τρόπο. Με ένα πολιτικό τρόπο, με ένα τρόπο που να αφορά όχι τυπικό, όχι γραφειοκρατικό, όχι διεκπαιρεωτικό, όχι απλά θεσμικό και νομοθετικό. Ίσως δεν λείπουν τα νομοθετήματα τόσο πολύ όσο λείπει αυτή η κουλτούρα προσέγγισης, ανοίγματο, δημοσιοποίησης συζήτηση με την ιστορία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και καταμέτωπο μέτωπο αυτά τα γεγονότα, να καταγράψουμε την ιστορία του ελληνικού κράτους και η προσπάθεια η οποία γίνεται και με το αρχείο του Υπουργείου ιστορικών είναι ακριβώς αυτή να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια για την συγκρότηση μιας εθνικής αυτογνωσίας και εθνικής αυτοσυνείδησης η οποία θα βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα, στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα, στα υπαρκτά και ιστορικά αρχεία, τα οποία μέχρι τώρα είχαν κάπου μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή, την ιστορική διαδρομή, χαθεί και βεβαίω είμαι πολύ ευτυχή που επί των ημερών μα στο Υπουργείο Εσωτερικών παίρνει σάρκα και ωστά αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Η δημοσιοποίηση των αρχείων είναι πάντα και μία αντίσταση στον ευτελή λόγο για την ιστορία. Και γι' αυτό πρέπει τα παιδιά, αλλά και οι πολίτες μας, να καταλάβουν ότι αρχεία δεν είναι μόνο τα εντυπωσιακά αρχεία. Αρχία είναι και τα ταπεινά αρχεία και πολλές φορές αυτά οδηγούν σε πολύ πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αποτελούν πολύ πιο ενδιαφέρουσες εστίες αντίστασης σε αυτή τη μεταφυσική του δημόσιου της δημόσιας ιστορίας παρά τα εντυπωσιακά αρχία. Άρα μια ε, ισορροπία ανάμεσα ε, στα δύο και αν θέλετε και μια υπόδειξη, στο Υπουργείο Ιστορικών, που μπορεί να την κάνετε, αλλά ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών καταφέραμε να το κάνουμε, ε, συνειδητοποίησαμε ότι δεν έχουμε το σύνολο των προκηρύξεων των φοιτητικών εκλογών, παραδείγματος χάρη.